Το πετρέλαιο να βρίσκεται στο επίκεντρο. Τα φώτα στρέφονται στις υπερεξαρτημένες από το ρωσικό πετρέλαιο Ουγγαρία και Σλοβακία. Ενώ οι πρώτες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, γύρουν ανησυχίες και στις ναυτιλιακές χώρες. Πάμε στην ένωση σύνταξης και τον Νέστορα Βασιλείου. Έχει ετοιμάσει ρεπορτάζ για μας. Έλα, Νέστορα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στο γερμανικό Νέστο, εμπάρκο εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία ανοίγει τον δρόμο για λήψη τελικών αποφάσεων και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Θα προσθέσω το απόγευμα, η Κομισιόν σφράγισε το έκτο πακέτο το οποίο αποστέλλεται για έγκριση στις χώρες. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης είχε προειδεάσει από τον Καναδά, όπου βρίσκεται νωρίτερα, δηλώνοντας ότι είναι πεπισμένος πως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές πετρελαίου θα καταστεί εφικτή επίτευξη συμφωνίας ως το επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 10 και στις 16 του τρέχοντος μηνός. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Ουγγαρία και η Σλοβακία θα τύχουν ειδικής μεταχείρισης, καθώς η εξάρτησή τους από το ρωσικό αργό είναι μεγάλη. Σύμφωνα με ειδησιογραφικά πρακτορία, και η Τσεχία τώρα επιχειρεί να πλασαριστεί και να τύχει επίσης αυτής της ειδικής μεταχείρισης. Έχει σημασία να δούμε, Νέστορα, και γιατί αυτό το εμπάργκο προκαλεί ανησυχίες στις ναυτιλιακές χώρες όπως είναι η Κύπρος. Ναι, τι είναι αυτό που φοβίζει? Οι ναυτιλιακές χώρες φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται για την ώρα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένες με το ενδεχόμενο επιβολής εμπάρκου στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς τρίτες χώρες. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε, όπως μας έλεγαν κύκλοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, τότε ξεκάθαρα πρόκειται για αντίφαση με την αρχή που διέπει τις κυρώσεις, καθώς το πλήγμα στην ευρωπαϊκή ναυτιλία θα είναι τεράστιο και μεγαλύτερο του πλήγματος που επιφέρουν οι Ρώσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία. Και μας έδωσαν και το εξής παράδειγμα, ότι εάν απαγορευτεί σε υποκυπριακή σημαία πλοίο να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Κίνα, τότε οι εταιρείες σιγά σιγά θα σπέβδουν και θα αλλάζουν σημαίες, ώστε να καταφύγουν σε αυτές χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θα τις πιάνουν οι κυρώσεις, για να εκτελέσουν τις συμφωνίες τους. Να διευκρινίσουμε ότι οι κυρώσεις στο πλαίσιο του υφιστάμενου πέμπτου πακέτου αφορούν πλοία υποκυπριακή σημαία, τα οποία δεν μπορούν να Ναι, με ρωσική σημαία, με συγχωρείτε, τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίζουν λιμάνια της Ένωσης πλην κάποιων εξαιρέσεων. Για την ώρα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι ακριβώς όμως προτείνεται σε αυτό το έκτο πακέτο. Έχουμε όμως και την Υπουργό Ενέργειας να δίνει στίγμα για τον χρόνο αξιοποίησης του κοιτάσματος Αφροδίτη, Νέστορα. Ναι, η Νατάσα Πηλίδου, μιλώντας στη Βουλή, ανέφερε ότι η Κύπρος αναμένεται να εξάξει φυσικό αέριο από το Αφροδίτη γύρω στο 2026. Μάλιστα. Υπάρχουν νεότερα σε σχέση με την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο? Ναι, πριν από λίγη ώρα, όπως μεταδίδει το Reuters, και πρόκειται για μια πολύ σημαντική είδηση, η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας ανέφερε ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει σχέδιο εντός του τρέχοντος μηνός, με το οποίο θα μπορεί, όπως ανέφερε, να αντικαταστήσει τα 2/3 της χρήσης ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του έτους. Όπως είπε η Κάτρι Σίμψον, χωρίς να επισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαφές με όλους τους μεγάλους προμηθευτές φυσικού αερίου, ώστε να υπάρξουν και να δοθούν οι εναλλακτικές. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο.